Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά και η δική σας εβδομάδα να έχει ξεκινήσει καλά, η δική μου δεν έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά, με βρίσκει με λίγο θυμό και λίγα νεύρα, αλλά πάω τώρα να ξεθυμώσω με όλη τη, με όλη τη σημασία της λέξης, διότι πάω να κάνω μπότοξ, οπότε θα ξεθυμώσω κιόλας. Κατευθύνομαι προς το ιατρείο της κυρίας Τζούμα στο Hilton να κάνω το μποτοξάκι μου, το οποίο και έμεινε στη μέση το Νοέμβρη. Ήτανε να πάω να κάνω τη δεύτερη συνεδρία μου Νοέμβρη. Είχα κάνει Σεπτέμβρη, όχι Σεπτέμβρη, είχα κάνει εκεί κάπου το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι. Και έπρεπε να ξαναπάω Νοέμβρη, είχε περάσει το εξάμηνο. Άρα δεν ήταν σίγουρα Σεπτέμβρη, τέλος πάντων δεν τίποτα. Έχω και το μυαλό μου εδώ στον δρόμο που γίνεται τη τρελή. Και. Α, μάλιστα. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα που μόλις μου έκανε εδώ ο κύριος. Τέλος πάντων, και επειδή είχαν γίνει όλα αυτά που σας έχω πει, έμεινε πίσω το μποτοξάκι μου, αλλά ήρθε η μέρα που θα πάω να το κάνω και την πιο κατάλληλη μέρα να ξεθυμώσω από τα νεύρα που μου δημιουργήσανε εχθές. Φτάνω εδώ στο πάρκινγκ, παρκάρω και έφυγα. Έχω φτάσει πολύ νωρίτερα για ακόμα μια φορά, αλλά δεν πειράζει. Ο προορισμός σας βρίσκεται στα δεξιά. Εντάξει. Didn't think it'd go this fast. Goodbye to this house we thought would always last. And this is where Dad's garden. Πριβέ ο χώρος που έχει εδώ στην κλινική της κυρίας Τζούμα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει διάφορα έτσι δωματιάκια. Τώρα δεν μπορώ να πω γιατί δεν ξέρω πώς περιμένει κιόλας κόσμος και εντάξει είναι ντροπή. Και έχει την κουρτινούλα και κάθεσαι έτσι πριβέ μόνος σου, δώρα και καλά και περιμένεις το ραντεβού σου. Πάρα πολύ μου αρέσει. Και δεν βλέπω την ώρα να κάνω τον μπότοξ, το οποίο παιδιά με είχε βοηθήσει πάρα πολύ με τις ημικρανίες και από τότε που μου πέρασαν με ξαναπιάσανε οι ημικρανίες μου, με βοηθάει πάρα πολύ τον μπότοξ στις ημικρανίες. Οπότε, άντε. Άντε να πω. Λοιπόν, έχω τελειώσει. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχω κάποια έτσι λίγο ανάγλυφα σημαδάκια τα οποία θα φύγουν σε πάρα πολύ λίγο. Και πάμε τώρα να σας λύσω κάποιες απορίες, γιατί στο Instagram σας ανέβασα ότι κάνω μπότοξ και γίνεται χαμός από ερωτήσεις και η μία είναι η πιο έντονη ερώτηση. Πάμε τώρα, σας τα πω όλα. Τώρα πάει αυτό το σετ με αυτό το παπούτσι. Για πείτε. Έχω κάνει το εξής θεϊκό, έχω σταματήσει έξω από το πάρκινγκ στο οποίο πάρκαρα και ψάχνω απεγνωσμένα μες στην τσάντα τα κλειδιά του αυτοκινήτου, σαν τρελή και λέω τα χάσα, που τα άφησα, τα χάσα κάπου μου πέσανε. Και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι πάρκινγκ που αφήνεις τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου. Οπότε τα είχα αφήσει μαζί με το αμάξι. Hello! Τέλος πάντων. Απλώς έχω έτσι λίγο το άγχος μου να φτάσω νωρίς πάνω, γιατί έχουμε να πάμε κάπου, έχουμε ένα ραντεβού πολύ σημαντικό σήμερα. Και φεύγουμε από εδώ, πάμε εδώ. Οικία. Έναρξη διαδρομής. Ωραία, φύγαμε. Συντονίζομαι λιγάκι και σας απαντάω στην πιο συχνή ερώτηση. Σας έβαλα ένα Q&A βασικά στο Instagram και το 90% των ερωτήσεων είναι το ίδιο πράγμα και έχετε και τα δίκια σας. Σε λίγο, λίγο να πάρω μια σε 150 ανάση. Μέτρα, στρίψτε δεξιά. Okay. Έχω ανοίξει το air condition στο κρύο. Έχει 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, Φλεβάρι μήνα, ο καιρός μας έχει τρελάνει, είναι απίστευτο. Κλίμα τροπικό μου κλίμα που λέει και η Άννα, τέλος πάντων. Λοιπόν, σας έβαλα
στο Instagram ένα Q&A για να δούμε, να δείτε πώς να μου κάνετε τις ερωτήσεις διάφορες για τον Botox, και το 90% των ερωτήσεων ήταν αν το Botox πονάει. Παιδιά, το Botox δεν πονάει. Στο ιατρείο της κυρίας Τζούμα εγώ έχω κάνει μόνο. Πραγματικά η κυρία Αναστασία είναι η μοναδική γιατρός που εμπιστεύομαι να την αφήσω να μου πειράξει έτσι περιοχές, ειδικά γύρω από τα μάτια, και αυτά είναι, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, και ο γιατρός που θα τον αναλάβει να έχει πολύ καλές γνώσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι και σε όλα, αλλά μιλάμε τώρα για τον Botox. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και για το αποτέλεσμα, γιατί μου κρατάει. Τώρα κανονικά έπρεπε να έχω πάει νωρίτερα. Σου λέω ότι πρέπει ανά 6 μήνες, δηλαδή νομίζω γίνεται 2 φορές το χρόνο. Τέλος πάντων, τα λένε και τα κορίτσια, μου έχουν δώσει και ένα φυλάδιο οδηγίων. Γενικότερα δεν πονάει. Η ένεση, η βελόνα που χρησιμοποιεί η κυρία Τζούμα είναι τόσο λεπτή που πραγματικά, δηλαδή εδώ πέρα ειδικά, δεν νιώθω τίποτα. Νιώθω ένα ελάχιστο τσιμπηματάκι εδώ και εδώ. Σας είμαι πάρα πολύ ειλικρινή, σας το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Και θα το καταλαβαίνατε και στο βίντεο που γίνεται η διαδικασία, θα με βλέπατε, θα σφιγγόμουν, θα έκανα τα χέρια μου, τα πόδια μου. Δεν μπορώ να κρύψω εγώ τον πόνο με τίποτα. Ξέρετε, σας έχω πει και ότι είμαι και ευαίσθητη στον πόνο, ειδικά με τους πόνους περίοδου, γι' αυτά έχω ένα θέμα. Τίποτα, παιδιά, ούτε καν. Δηλαδή, στην ένεση που μου κάνουν στον οδοντίατρο για να έχω αναισθησία, πονάω. Εδώ δεν πονάω. Δεν πονάω. Νιώθω απλά ένα ελαφρύ τσιμπηματάκι, τίποτα παραπάνω. Το μόνο που χρειάζεται να σας πω είναι ότι είμαστε 2 μέρες μετά το τελευταίο πλάνο. Μόνο αυτό χρειάζεται να σας πω, τίποτα άλλο. Σταμάτησα τη Δευτέρα έτσι απότομα το βίντεο, γιατί πραγματικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κρύψει τα συναισθήματα του. Δεν μπορώ να κρύψω τα συναισθήματά μου καθόλου και δεν θέλω να τραβάω βίντεο τις ημέρες που εγώ δεν νιώθω καλά. Βέβαια, υπάρχουν και τέτοιες μέρες, σίγουρα είμαστε άνθρωποι, είναι ανθρώπινα όλα τα συναισθήματα, αλλά θέλω να πραγματικά να νιώθω αισιοδοξία και γύρω μου και εγώ να περνάω αισιοδοξία, αλλά δεν ήμουν καλά εκείνη τη μέρα και το σταμάτησα. Και δεν ήμουν καλά όχι για το περιστατικό που έγινε την προηγούμενη μέρα. Ήμουνα στεναχωρημένη και θυμωμένη για τον τρόπο που εγώ αντιμετώπισα αυτό το περιστατικό. Ενώ εκείνη την ημέρα ήμουν χαρούμενη που δεν έδωσα συνέχεια, γιατί ένιωθα ότι είναι καλύτερο για εμένα. Την επόμενη μέρα ξύπνησα και συνειδητοποίησα ότι είχα οικειοποιηθεί την κακή συμπεριφορά ενός άλλου ανθρώπου. Και δεν είναι καλό για εμάς, γιατί δεν υπερασπίστηκα τον εαυτό μου όπως θα ήθελα και οικειοποιήθηκα όλο αυτό που συνέβη εχθές και δεν ένιωθα καλά που έγινε αυτό. Τέλος πάντων, το ξεπέρασα. Απλά έτσι ήθελα να σας πω ότι να κάνετε αυτό που νιώθετε και να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας και τα πιστεύω σας πάνω απ' όλα. Αυτά που πιστεύετε να τα λέτε, και αν κάποιος φέρει αντίρρηση, είναι τα πιστεύω σας και δεν μπορεί να σας τα αλλάξει κανείς. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ίδιοι και να σκεφτόμαστε το ίδιο. Αν ήμασταν όλοι έτσι, νομίζω θα υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τέλος πάντων, το αφήνουμε, το έχουμε αφήσει πίσω, είπαμε αυτό. Απλά ήθελα έτσι λίγο να σας εξηγήσω. Τώρα βρίσκομαι στην Κηφισίας, κάνοντας ένα μικρό mini trip στην Αττική. Πηγαίνω Γλυφάδα για ένα event για μια εταιρεία που αγαπάω και μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα της. Γενικότερα έχω πει ότι δεν θα πηγαίνω σε τόσο απομακρυσμένα από το σπίτι event, γιατί δεν θέλω να αφήνω πολλές ώρες τον Αλέξανδρο μόνο του. Μόνο του δεν εννοώ ότι είναι μόνο σπίτι εντελώς. Εννοείται πως όχι, δεν γίνεται αυτό. Απλά δεν θέλω να τον αφήνω χωρίς εμένα για πάρα πολλές ώρες. Ή εμένα ή τον μπαμπά του, τέλος πάντων. Οπότε είχα πει ότι δεν θα πηγαίνω, αλλά υπάρχουν και κάποιες μέρες έτσι που είναι πιο διαφορετικές, όπως αυτή η σημερινή που δεν θέλω να χάσω το συγκεκριμένο event. Οπότε φύγαμε. Δυστυχώς δεν ξέρω καθόλου εδώ κάτω την περιοχή, καθόλου. Δεν έχω ιδέα που έχει πάρκινγκ. Αυτά μπήκα στην εφαρμογή να δω που έχει πάρκινγκ να κλείσω και δεν μου έβγαζε πουθενά η εφαρμογή. Τώρα έχω παρκάρει κάπου. Οπα. Που φοβάμαι ότι πρέπει να πάρω ταξί για να πάω. Για να δω. Με τα πόδια. Έχει οδηγίες. Με τα πόδια. Α, 3 λεπτάκια να με τα πόδια. Εντάξει. Οκ. Το έχουμε το 3 λεπτό με τα πόδια. Φύγαμε. Να πάρω και μια μασκούλα. Αχ, Θεέ. Να πάρω και το παλτό μου. Βλέπω την κοπελίτσα εδώ πέρα πάρα πολύ χαλαρή και ωραία. Για να δω τι θερμοκρασία έχει έξω. 17 βαθμούς. Ας μην πάρω και θες βοηθός. Εν τω μεταξύ, αυτές οι μέρες, τώρα και μέσα στο αυτοκίνητο, εγώ είχα ανοίξει air condition γιατί έσκαγα. Οι μέρες είναι απίστευτες.
Δεν ξέρω αν αυτό με κάνει να χαίρομαι ή να στεναχωριέμαι πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ώρα πράγματα. Περιμένετε. Πού έχω παρκάρει? Πρέπει να βρω την οδό, μισό λεπτό. Didn't think it'd go this fast. Goodbye to this house we thought would always last. And this is where Dad's garden grows. Όχι, έτσι. Με χνηδιάζει, δεν είμαι προετοιμασμένη. Γι' αυτό το έκανα, επίτηδες. Να φανεί ότι είμαι φυσική και όμορφη όπως πάντα. Έχουμε έρθει σαχόντο στην Γλυφάδα για το event που σας έλεγα, Molten Brown. Αγαπημένο event, γιατί πάρα έχει πολύ αρώματα, έχει κεριά, έχει αρωματικά χώρου. Αλλά θέλω να δηλώσω ότι ήρθα πάλι πριν από εκείνη. Πάλι. Ενώ μένει πιο κοντά τώρα. Αργό. Για να κάνω εντύπωση, το είπα. Ναι, λέω. Εν τω μεταξύ, έχει 20 λεπτά και λέω αυτή τη φορά δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχω πάει εγώ. Αλλά. Αργότερα. Αλλά. Και μπήκα στο χώρο με σιγουριά και έλεγα πούντι, πούντι, πούντι. Στην έσκασα. Έφυγα για λίγο από το event γιατί πρέπει να βρω οπωσδήποτε μια ράσπα. Κάτι δεν πάει καλά με τα πόδια μου και βρήκα αυτή εδώ. Κατέβηκα λίγο στον κάτω όροφο που έχει τα είδη. Αχ, δεν έχω πάρει ποτέ ράσπα. Δεν ξέρω, θεωρητικά αυτή είναι ok. Δεν ξέρω τώρα. Σας ρωτάω το μεταξύ λες και θα μου απαντήσετε. Τέλος πάντων, θα πάρω αυτή και βλέπω. Καλή φαίνεται. Και ωραίο χρώμα. Πάνω από. Τις έχω αναγκάσει να κάτσουν στον ήλιο. Φορά τα τηλεφωνική. Κορίτσια στον ήλιο. Always. Τι τη ρώτησα τώρα. Συνευριάζω. Ειδικά αυτή εδώ πρέπει να έχει ένα φαρμακείο από τη Λέγκια στο σπίτι της. Γιατί δεν πήρα παλτό και πρέπει η πλάτη μου να τη χτυπάει. Μα είναι φλόρος το κορίτσι. Λίγο αρρωστοφοβική λέω είμαι, όχι φλόρος. Λίγο αρρωστοφοβική. Επιμένει. Λοιπόν, κάθισα με Μαρίλια και Γιούλη να πιούμε ένα καφεδάκι. Τα κορίτσια πιάνε το καφεδάκι, τους εγώ πια το τσαγάκι μου, κλασική περίπτωση. Βλάβης. Λοιπόν, και τώρα πάμε εδώ να δούμε πόσο ήθελα. Μία ώρα και τρία λεπτά έκανα για να κατέβω. Καθίστε να δω τώρα πόση ώρα θέλω για να πάω. Αυτό που η Google σου στέλνει μήνυμα με το που μπει στα μάξι ότι έχεις για να πας σπίτι τόσο, πολύ με τρομοκρατεί. Λοιπόν, αχ, μου λέει ότι είναι καλύτερα να πάω από Εθνική Οδό, όντως. Τόσο μεγάλο γύρο. Παρ' όλα αυτά είναι καλύτερα. Θα σε εμπιστευτώ. Κατευθυνθείτε νοτιοδυτικά. Θα σε εμπιστευτώ. Κάτσαμε έτσι για ένα πάρα πολύ γρήγορο καφεδάκι, αλλά πραγματικά νιώσα πάρα πολύ όμορφα που είδα έτσι λίγο το κορίτσι. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά. Μάλιστα. Οπότε, πάω να μπλέξω και να πήξω στην κίνηση, τρώγοντας όμως κρουασίνια. Πήρα αυτά τα κρουασίνια που δεν έχουν μέσα σοκολάτα ή τυρί, τα σκέτα, τα τύπου σφολιάτας, με το... Πώς το λένε αυτό από πάνω, μου αρέσει πολύ εμένα. Αχ, έλα, πώς λέγονται αυτά, που είναι στα σποράγια, καλέ. Σουσάμι, το σουσάμι. Δεν ξέρω αν με ακολουθείτε στο Instagram, καθίστε να χαμηλώσω γιατί θα μου πιάσει το YouTube το βίντεο για πνευματικά δικαιώματα. Δεν ξέρω αν με ακολουθείτε στο Instagram για να δείτε αυτό τον τέλειο καθρέφτη που μου ήρθε. Δείτε και τα πόδια του, τι ωραία που είναι. Δεν είναι απλά ένας καθρέφτης, δεν είναι ένας απλός καθρέφτης. Ανοίγει όπως βλέπετε και γίνεται κοσμηματοθήκη. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να τον φτιάξω. Θα τον φτιάξω μια μέρα που θα είμαι έτσι χαλαρή. Να βάλω τα κοσμήματά μου μέσα. Εντάξει, είναι πανέμορφος. Μου αρέσει πάρα πολύ και εδώ πέρα έτσι μπορείς να βάλεις διάφορα πράγματα. Είτε κοσμήματα εδώ που δείχνω. Είτε κάποια μανό, ας πούμε, είτε στέκες, δεν ξέρω, πολλά πράγματα μπορούν να μπουν. Εν τω μεταξύ, δείτε τον λίγο και από μακριά. Είναι εκεί πέρα τόσο μικρός και λεπτός που δεν ενοχλεί καθόλου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρός. Είναι ξύλινος, σε λευκό χρώμα. Και είναι ο καθρέφτης και μέσα είναι που σας είπα το. Η κοσμηματοθήκη. Είναι τέλειος, τέλειος, τέλειος. Ειδικά τα πόδια του, επειδή θυμίζουν έτσι λίγο πιο vintage αυτό το στυλ, μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και ειδικά το εσωτερικό που γίνεται κοσμηματοθήκη, δεν το συζητώ. Ξεκάθαρα νομίζω πως αυτό το vlog πρέπει να ονομαστεί όλη μέρα στο αυτοκίνητο. Το vlog του αυτοκινήτου, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Για ακόμα μία φορά με βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 8 παρα 20 και 8 παρα 10 έχουμε ραντεβού με την παιδοδοντίατρο να μας κάνει έναν έλεγχο στα δόντια. Γιατί και την προηγούμενη
Πέρσι στο vlog μας, νομίζω στο περσινό vlog μας, σιγά καλέ. Στο περσινό vlog μας, αν θυμάμαι καλά, σας είχα πει ότι ο Αλέξανδρος είχε βγάλει ένα έξτρα δοντάκι και είχαμε πάει να τον δούμε, οπότε μας είχε κάνει και έναν έλεγχο. Και επειδή πέρασε ένας χρόνος, είπα να ξαναέρθουμε να μας κάνει έναν έλεγχο. Γενικότερα, η προηγούμενη εβδομάδα και αυτή είναι όλο γιατροί, όλο υποχρεώσεις, όλο χαμό. Έχω αφήσει για αυτή την εβδομάδα μόνο την Παρασκευή ελεύθερη. Γιατί έχω κάτι στο μυαλό μου γι' αυτό βασικά. Και εννοείται που έρχεται τώρα το τρίμερο. Όπα. Εντάξει είσαι? Εντάξει. Ναι. Και τώρα το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας που έρχεται. Κοιμήθηκες λιγάκι? Ξεκουράστηκες? Θα πάμε τώρα να δείξουμε τα δοντάκια μας? Όχι. Όχι. Θα είναι και τα παιδιά. Δεν θέλεις, θα είναι ο γιορτάς μας ο Κωνσταντίνος. Όχι. Αυτό δυστυχώς τώρα είναι το μεγάλο του πρόβλημα, ότι τον πήρε ο ύπνος και τον Αλέξανδρος κοιμάται για λίγο, χωρίς να ξυπνήσει επειδή χόρτασε. Τώρα κάτι του κάτσε στο λαιμό, δεν ξέρω τι έγινε, μάλλον στραβοκατάπιε τα σάλια του. Έχω πρόβλημα. Και τώρα θα έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν θα κάθεται. Κοιμάται τώρα. Ξανακοιμήθηκε. Επιστρέψαμε στο σπίτι, σε πιο φωτεινά μέρη. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το δεματάκι από bath and body works. Ωραία. Αυτό εδώ το σετάκι πήραμε στην ονά του Αλέξανδρου. Δείτε τι ωραίο που είναι. Έχει μέσα φρόλουτρο, έχει το body mist και έχει και την κρέμα σώματος. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει έτσι σιρταράκια που ανοίγουν. Κοιτάξτε, είναι σε σιρταράκια που ανοίγουν. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω πάθει θυσμό με τα Bath & Body Works, γιατί τώρα μπορούμε και τα βρίσκουμε και εύκολα. Ο Αλέξανδρε έπεσε κάτω. Οπότε τις πήραμε αυτό εδώ. Νομίζω θα της αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Εν τω μεταξύ, ήθελα και σε αυτό το vlog να σας κάνω έτσι ένα δωράκι. Σας έχω κάνει στα δύο τελευταία και πάω να σας ξανακάνω άλλο ένα giveaway. Αλλά δεν μου ήρθε κανένα έτσι λίγο ωραίο δέμα. Μου ήρθε σήμερα ένα, αλλά είναι ένας απλός όρος και μία κρέμα και δεν ήθελα. Θέλω κάτι έτσι πιο ωραίο να σας δίνω, όχι τόσο απλά πράγματα. Πραγματικά, μου ζητάτε συνέχεια και μου λέτε δεν πειράζει Μαρινέλη, πάρε μας την καθημερινότητά σας να βγαίνουν και τα βίντεο και 30 λεπτά και 40 λεπτά και ό,τι βγαίνει δεν πειράζει, εμείς θέλουμε να το βλέπουμε. Δεν ξέρω αυτό το βίντεο πόσο θα σας αρέσει, που πραγματικά είμαι όλη μέρα, κάθε μέρα μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά αυτή η εβδομάδα πραγματικά αυτή είναι η καθημερινότητά μου, αυτή είναι η καθημερινότητά μου. Την Κυριακή που άνοιξα το ημερολόγιο να δω τι έχω να κάνω μέσα στην εβδομάδα και είδα τι χιλιόμετρα έχω να διανύσω, έπαθα σοκ. Ακόμα και την Τρίτη, γιατί την Τρίτη δεν σας τράβηξα καθόλου vlog, σας τράβηξα Δευτέρα, Τετάρτη και σήμερα Πέμπτη. Ακόμα και την Τρίτη, τι είχα, την Τρίτη είχα τρεις δουλειές να κάνω. Ξανακατέβηκα κέντρο για κάτι, πήγα τον Αλέξανδρο σε αυτό που κάνουμε κάθε εβδομάδα και κάτι άλλο έκανα την Τρίτη, δεν μπορώ να θυμηθώ. Τέλος πάντων, παιδιά,
Sorry που με βλέπετε όλη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Μόλις βγήκα και φυσίας, φοβάμαι ότι δεν θα φτάσω στο ραντεβού μου στην ώρα μου. Πολύ το φοβάμαι και δεν μπορώ εγώ να αργώ στο ραντεβού μου. Πόση ώρα λέει, 30 λεπτά. Πολύ ωριακά θα φτάσω. Πάρα πολύ ωριακά θα φτάσω. Τέλος πάντων, κατεβαίνω και φυσίας για να ξαναπάω πάλι στην κλινική της κυρίας Τζούμα, στο Hilton. Γιατί θέλω να πάω να κάνω άλλη μια συνεδρία για το τατουάζ, το οποίο το έχω παρατημένο εντελώς και είμαι στα τελειώματα τώρα, θα σας μιλήσω και γι' αυτό κάποια στιγμή. Κάνω, για όσους το γνωρίζουν, κάνω αφαίρεση τατουάζ και κανονικά ένα φυσιολογικό τατουάζ με 6 συνεδρίες, bye bye, εξαφανίζεται. Αλλά στη δική μου περίπτωση, που είναι ένα τατουάζ το οποίο το έχω χτυπήσει 3 φορές, θέλει 18 φορές. Οπότε δεν έχω καταφέρει να κάνω και τις 18 συνεδρίες που πρέπει. Τώρα θα ρωτήσω το μεταξύ να μου πούνε πόσες συνεδρίες έχω κάνει, να ξέρω έτσι πάνω κάτω που κινούμαι, γιατί έχω χάσει και εγώ το μέτρημα. Είχα κάνει κράτηση για πάρκινγκ από το γεν εφαρμογή. Και φτάνω εκεί και μου κάνει ο άνθρωπος, είμαι full. Και του λέω, τι εννοείται, έχω κάνει κράτηση, του λέω. Και μου λέει, αποκλείεται. Του λέω, για δείτε λίγο καλύτερα. Έπαθα σοκ, γιατί έφτασα οριακά, πραγματικά έφτασα 5 λεπτά πριν το ραντεβού. Και δεν υπήρχε περίπτωση να ψάξω να βρω πάρκινγκ, θα έχανα το ραντεβού μου μέχρι να βρω κάπου να παρκάρω. Και ευτυχώς το είδε λίγο καλύτερα. Και μου λέει, εντάξει, μου λέει, αφήστε το, δεν το είχε δει μάλλον, γιατί την έκανα την κράτηση τώρα το πρωί. Πάλι καλά. Τώρα περιμένω σε άλλο χώρο. Εκεί με το τατουάζ πήγε να με πάρει και λίγο ύπνος. Εν τω μεταξύ δεν πονάει καθόλου και μου λέει ο άνθρωπος, πονάτε γενικότερα και λέω, ποτέ. Δηλαδή και η Διονυσία που μου το έκανε στην άλλη την κλινική μου λέει, καλά δεν πονάς. Και λέω, παιδιά τίποτα, πραγματικά τίποτα. Γιατί κουρέσεις το σανσέρ, Παναγία μου. Φύγαμε. Πάμε στον Αλέξανδρο τώρα. Λοιπόν, και τελείωσα. Τώρα θα ξαναέρθω σε λίγες ημέρες για το επαναληπτικό για τον Botox. Οπότε έκανα έτσι λίγες τρίχες που είχα στα χέρια και λίγες στα πόδια. Και έκανα και το τατουάζ μου, το οποίο λέω στο γιατρό πως το βλέπετε. Και μου λέει, αν έρχεστε όταν πρέπει. Εντάξει, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι πάνε όλα έτσι τόσο περίεργα. Είχα ξανακλείσει εννοείται και τον Νοέμβρη να έρθω να κάνω. Και ακυρωθήκαν όλα εκεί μαζί με τον Botox. Τι γίνεται? Ακυρωθήκαν όλα, ακυρώθηκε και αυτό μαζί. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ξέρετε τι γίνεται. Τώρα δεν φαίνεται καθόλου αστεράκια ότι ήταν ένα τατουάζ με αστεράκια. Τώρα φαίνονται κουκιδούλες. Έχουν μείνει απλά κάποιες κουκιδούλες. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και θα σας δείξω το πριν και το μετά. Και έχω δει πολλά δικά σας πριν και μετά. Μου έχετε στείλει πάρα πολλές που ξεκινήσατε στην κλινική της κυρίας Τζούμα να κάνετε αφαίρεση τατουάζ και είδατε και μου στείλατε το πριν και το μετά και δεν φαίνεται τίποτα. Σαν να μην υπήρχε πραγματικά τίποτα εκεί. Και εγώ να σας πω, δεν πονάω. Άλλοι μου λένε ότι νιώθουν να πόνω. Εγώ δεν ξέρω αν φταίει το σημείο, αλλά πραγματικά όχι. Τίποτα. Επέστρεψα στο σπίτι και επειδή όπως σας έχω πει είναι το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας τώρα που έρχεται. Κοιτάξτε, γύρισα σπίτι και μου είχαν στείλει έναν χαρτέτο από Craft. Εδώ πέρα έχει και ουρά, αλλά ο Αλέξανδρος δεν θα αφήσει τίποτα. Και σπάγκο. Δεν ξέρω φέτος αν θα καταφέρουμε να πετάξουμε χαρτέτο. Πέρσι πάντως οι συνθήκες δεν ήταν πολύ ιδανικές για να πετάξει ένας χαρτέτος, να σας πω την αλήθεια.
Αλλά είναι κάτι που θα ήθελα έτσι να κάνουμε, να το βλέπει και ο Αλέξανδρος, να μην χάνεται και αυτό το έθιμο, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις εγώ από παιδί, από το πέταγμα του χαρτέτου, που παλιότερο ο χαρτέτος πέταγε πιο εύκολα από ότι τώρα. Τώρα ή εμείς δεν ξέρουμε, η νέα γενιά, ή δεν ξέρω, ίσως την καθαρά Δευτέρα παλιότερα οι συνθήκες του καιρού ήταν ευνοϊκές για να πετάξει ένα χαρτέτο. Έχω καθίσει τώρα εδώ στο γραφιάκι μου να μοντάρω το βίντεο που βλέπετε, που έχω τραβήξει βασικά αυτές τις μέρες, αυτό που βλέπετε εσείς τώρα δηλαδή. Και ο σύζυγος μου καθάρισε φραουλίτσες, να πάρω δύναμη. Πω πω τι ταλέπορη μουρή είναι αυτή εκεί που βλέπω στην οθόνη, μιλάμε πολύ ταλέπορη ε. Λοιπόν αυτά, θα σας αφήσω να καθίσω τώρα να επεξεργαστώ το βίντεο, γιατί αύριο είναι, ξεκινάει έτσι το... Το τετραήμερο τέλος πάντων της καθαράς Δευτέρας, και επειδή δεν έχω βάλει τίποτα για αύριο, τίποτα, θέλω να είμαι χαλαρή, να έχω προγραμματίσει το βίντεο και όλα να ανέβουν το Σάββατο και να μην χρειαστεί να ασχοληθώ με τίποτα, επειδή ήταν δύσκολες αυτές οι δύο εβδομάδες. Να ξεκούρωσω αυτές τις τέσσερις ημέρες και μετά να ξαναμπούμε στο πρόγραμμά μας. Αυτά. Στο βάθος ακούγεται και ντύλι εντωμεταξύ, μοντάζ και ντύλι μαζί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οπότε αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Ελπίζω να σας κράτησα πολύ καλή παρέα και σε αυτό το βίντεο. Και μην ξεχάσετε να μου πείτε αν προτιμάτε ένα μεγάλο ή δύο μικρά μέσα στην εβδομάδα. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Πες γεια σας. Όχι ο Αλέξανδρος, παιδιά, πες γεια σας. Όχι. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.